Καλημέρα! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Σήμερα λοιπόν έχουμε τους ακραίους χωρισμούς σας ή τσακωμούς σας. Σας ζητήσαμε να μας γράψετε στο Instagram και εσείς πολύ σοφά πράξατε και γράψατε. Όσοι δεν μας ακολουθείτε στο Instagram, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάτε να μας ακολουθήσετε. Ακριβώς. Για να συμμετέχετε και εσείς στα βίντεό μας. Γιατί όταν αλληλεπιδρούμε μαζί μας, αρέσει ρε παιδιά. Πώς να ναι. το κάνουμε. Και από ό,τι έχουμε δει λίγα πραγματάκια, έχετε πολύ καλές ιστορίες. Έχετε βάλει τα δυνατά σας, δηλαδή εντάξει. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με πρώτο ακραίο γεγονός σας. Ήμουν πολύ καλός και ήθελε κάποιον να τη φέρετε άσχημα για να κολλήσει. Και παρένθεση, να τη χτυπάει. Λοιπόν, ξεκινάμε από εκεί. Λέγοντάς σας ότι γενικά αυτό το γεγονός το ακούω συχνά από ανθρώπους ή φίλους μου που έρχονται και μου λένε δεν με ήθελε γιατί ήμουν πολύ καλός, φερόμουν καλά και ήθελε κάποιον να τη φέρετε άσχημα για να κολλήσει. Και θέλω να έρθω και να σας πω τι συμβαίνει στον κόσμο και έξω. Αυτό πραγματικά δηλαδή για να έχουμε φτάσει σε σημείο το καλό να μας φαίνεται περίεργο. Ναι, υπάρχει πολύ, λάθος. Πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν γνωρίζω αν αυτό το πρόβλημα ξεκινάει και από το σπίτι και τα βγάζουμε αυτά προς τα έξω. Δηλαδή λίγο προσοχή, παιδιά, εντάξει. Με χώρισε γιατί λέει ξενέρωσα εγώ. Δηλαδή ξενερώνει η άλλη, αλλά το χωρίζει αυτός. Εξυπνώ! Γιατί προλαβαίνει να προλάβει. Είχε διέστηση αυτό ο άνθρωπο και λέει: αυτή τώρα ξενερώνει. Αύριο στι 12 η ώρα ξενερώνει. Σχολεί στι 11 και 59. Να την προλάβω. Χωρίσαμε από την απόσταση, αλλά μετά δεν με άφηνε σε ησυχία. Δεν μπορούσα να πλησιάσω άλλο αγόρι γιατί ένιωθα τύψει. Επειδή πάθανε κρίση πανικού. Τσακωνόμασταν συνέχεια και μου έλεγε ότι δεν θα με αφήσει να απομακρυνθώ από κοντά του. Έχει συνειδητοποιήσει τι γίνεται. Και καλά της έλεγε, μην πλησιάσεις, ξέρω εγώ, αυτούς. Και όταν τους πλησίαζε, πάθανε κρίση πανικού. Τι λες, ρε. Αυτό είναι το story. Και κάνει, τσακωνόμασταν συνέχεια και μου έλεγε ότι δεν θα με αφήσει να απομακρυνθώ από κοντά του για να μην πάθει την κρίση πανικού. Καλημέρα, εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι. Όχι, ρε φίλε. Δεν το έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Ούτε εγώ, αλλά έχω πολλές ιστορίες, αλλά τέτοια ιστορία ποτέ μου. Πραγματικά πάρα πολύ ακραία. Ρε φίλε, φαντάσου λίγο τον άλλον να το απομακρύνεται. Ναι, και να λυποθυμάει μπροστά σου. Μισό λεπτό έκανε να χαιρετήσω. Τσακωθήκαμε τέλος πάντων επειδή πάτησε αλλάξει έναν ηθοποιό από τη σειρά που βλέπαμε εκείνη την ώρα. Εντάξει, πάρα πολύ ακραία. Είναι φουλ ακραίο, έχω να πω κάπου εδώ. Όχι, ρε φίλε. Γιατί θέλω να πω ότι και εγώ βλέπω σειρές και αυτά και μετά μπορεί να ψάξω το cast. Οπότε, επειδή είμαι και κουτσομπόλα, μπαίνω στο Instagram και τους ψάχνω και βλέπω τι έχουν κάνει στη ζωή τους. Και πατάς και κανάλι. Και πατάκι. Αλλά το θέμα είναι ότι ρε παιδί μου, υπάρχει περίπτωση ειδοποιός ναι, από το Hollywood να έρθει και να σου πει. Και από την Ελλάδα να ήταν. Ναι, εντάξει, μέσα από την Ελλάδα έχει κάποια πιθανότητα. Εσένα, από το καφέ τη Χαρά, ακόμα στο λιπογόνο και τρώγε σουβλάκι. Ναι, και τώρα τον είδα που είχα πάει για Πάσχα. Ναι. Αλήθεια, είχε κάθε φορά μαλλιγκόμενα. Άμα το βλέπει, δεν λέω για σένα. Τσακώθηκαν, λέει, γιατί μετά από 1,5 χρόνο σχέσης έλεγε αυτή πως την ήθελε μόνο για το σώμα της. Ρε φίλε, αυτό είναι κόμπλεξ τώρα, ανασφάλεια, δεν ξέρω μα, τι. Έχει πέρασει 1,5 χρόνος και το λέει τώρα. Δηλαδή, και λογικά δεν το πιστεύεις στην αρχή, φαντάζομαι. Εγώ να και πάλι ρε φίλε, δηλαδή 1,5 χρόνο θα σε θέλει μόνο για το σώμα του, άλλος. Τι είναι. Της την έδωσε μετά να του πει, μετά τον 1,5 χρόνο, λέει με θες μόνο για το σώμα μου. Ναι. Που εγώ πιστεύω μπορεί να ήταν και αιτία χωρισμού, ότι έψαχνα αφορμή βασικά. Α. Τώρα δεν ξέρω. Ξέρω. Ρε φίλε, δεν ξέρουμε και τις δύο πλευρές για να μπορούμε ναι, να το ναι. Δηλαδή, δεν ξέρουμε κι εσύ αν μπορεί να τις έλεγες κάτι ακραίο σε φάση να τις λες μόνο για το σώμα της κοπλιμέντα και τέτοια, μπορεί να το είδε αυτή αλλιώς. Να μην έχετε τις ίδιες προτιμήσεις στο φαΐ. Δηλαδή, εσύ να θες σουβλά και αυτή να θέλει σούσι, ας πούμε. Και να τις λες εγώ σούσι δεν πρόκειται να φάω. Άμα θες κάτσε φάει μόνο σου, κάτι τέτοιο. Να ξέρω τι βλέπουμε τώρα. Λοιπόν. Να όχι. Δεν θέλει. Λοιπόν. Να γκομενήσει με τη μαμά μου.
Η μαμά σου τι έκανε, έπρεπε να μας πεις. Ελπίζω να μην ανταποκρίθηκε, γιατί έχω κάτι παλιές αναμνήσεις. Με φάραν, μου φάραγαν το χωριό στο Coin Master. Ό,τι καλύτερο, ρε. Όχι απλά χωρισμός. Αυτό είναι, δηλαδή... Περιοριστικά μέτρα. Και από το Coin Master. Ασφαλιστικά, περιοριστικά, το ίδιο. Δεν έχει σημασία, το νόημα είναι το ίδιο. Με βγάλε έρω, παιδιά. Λέει εδώ η φίλη. Πήγε μια φίλη μου να κατουρίσει σε ένα χωράφι σε beach party. Και πήγα μαζί και νόμιζε ότι θα φασωθώ. Και μόνο που δεν με χαστούκησε. Νόμιζε ότι θα φασωθείς με κάποιον και σου έκανε πλάτες η φίλη σου ή νόμιζε ότι θα φασωθείς με τη φίλη σου. Κι εγώ αυτό δεν κατάλαβα. Πες μας τώρα, κάτω από τα σχόλια, ξεφτυλίσου. Αλλά φαντάσου λίγο εκεί να έχεις κάτσει να κατουράς και να σου έρχεται χαστούκα. Και να σου έρχεται μπροστά και να πρέπει. Σκηνοθέτησε ότι χτύπησε για να δικαιολογήσει πιπηλιά από άλλη. Εσύ θα το απαντήσεις αυτό, εγώ δεν θα μιλήσω καθόλου σε αυτό εδώ. Εντάξει τώρα, ό,τι να πω, ακραίο. Εγώ ξέρω την άλλη ακραία ιστορία, ότι ξέρω παιδί το οποίο καθόταν και έλεγε στην κοπέλα του πως του την έκανε εκείνη και δεν το θυμάται. Α, αυτό είναι ακόμη πιο ακραίο, φίλε, γιατί εντάξει, βγάζει τρελή, δηλαδή. Όχι, πιο ακραίο είναι ότι μου το έκανε μια φίλη μου για να μάθει να κάνει πιπηλιές. Μου έβαζε χταποδάκι emoji όταν μιλάγαμε με μηνύματα. Παρένθεση, ακραίο είναι. Λοιπόν, επειδή γνωρίζω την κατάσταση και το άτομο που το έγραψε, είναι όντως ακραίο, γιατί φαντάσου να είσαι 25 χρονών και να στέλνεις emoji χταποδάκια. Είναι το beat emoji, αλλά όχι αυτό που έχεις φτιάξει στον εαυτό σου, που έχει το χταπόδι. Και φαντάσου να στέλνεις σε φωτογραφία ένα χταπόδι με ερωτευμένες καρδούλες, εκεί που μιλάτε. Ρε φίλε, το στέλνω κι εγώ. Δεν το στέλνω! Άκουσε με λίγο να σε εξηγήσω. Δεν το στέλνω τύπου σε κάθε μήνυμα. Αλλά ας πούμε μου αρέσει πολύ το χταποδάκι. Μισό λίγο να σε εξηγήσω. Και εμένα. Δηλαδή δες. Εκεί που το έγραφες, είναι οκ. Βλέπει. Βλέπεις λίγο. Και μετά το... Γιατί το έλεγες. Γελώνασα. Χταποδάκι με ερωτευμένες φατσούλες και χελό Αναστάση. Δεν έχω άντε για τίποτα. Ρε φίλε, ήταν για πλάκα. Μην δεν ήταν για σοβαρή συζήτηση. Όχι, α, δεν τι έχει. Α, το έχει μαϊμουδάκι. Και κάπου αλλού το έστελνα, δεν θυμάμαι τώρα ρε φίλε. Εντάξει. Τέλος πάντων, αλλά γενικά... Το στέλνω. Μ' αρέσει ρε φίλε. Το γουστάρω, το θέλω Ανίτα, το τέλος. Αλλάξε κάθε μήνυμα, είπαμε, εντάξει τώρα. Εγώ το στέλνω για πλάκα, δεν το στέλνω σοβαρά, ρε παιδί μου. Ανεβάζεις φώτο με άλλους και δεν ρωτάει καν ποιοι είναι. Δεν σε θέλει πραγματικά αυτούς άνθρωπους. Πραγματικά, δεν σε θέλει πραγματικά, δηλαδή εγώ θα χώριζα. Send you next. Μετά από κάποια, δηλαδή. Και περιμένουμε να μας το γράψεις εγώ, αν και το παίζουν άνετα και καλά, δεν ζηλεύω και δεν ζηλεύω. Ναι, δεν ζηλεύεις, αλλά δείξε ένα αλλά έχεις φτιάξει fake profile και τους έχεις κάνει όλους follow για να σε κάνουν back να ανοίξεις το προφίλ τους και να τα δεις όλα. Φιλάκια, Βίκη. Τι, γιατί εξάφτιασε. Τι τέτοιο, τι εκτόνωση ήταν αυτή. Είμαι σίγουρη για το ποιόν των ανθρώπων. Εν τω μεταξύ, γελάω όταν λέτε φίλη μου, όχι εγώ, μία φίλη μου. Το όχι χωριό. Εγώ, μία δεν την ξέρετε. Γούσταρε το παιδί που έκανα κάτι κολλητή μου για χρόνια και δεν το ήξερα. Εντάξει. Είναι στιγμές. Δεν είναι κολλητή, δεν είναι αυτός που έκανε κάτι θετικά, το γούσταρε, αλλά... Δεν είπε αν έκαναν κάτι όχι, είπε ότι το γούσταρε. Ναι, φαντάσου όμως τώρα. Αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ότι αν ρε παιδί μου, η κολλητή σου δεν έκανε κάποια κίνηση, δηλαδή, οκ, okay, μπορεί να έχει κάποια συναισθήματα και αυτά και να μην του την έπεφτε ενώ ήξερε πως κάνεις κάτι εσύ και αυτά, μπράβο, τι είσαι το δίνω, γιατί τα συναισθήματα δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Αν όμως της την έπεφτε. Αν όμως της την έπεφτε, η κολλητή φεύγει. Αυτός αν ανταποκρίθηκε, αυτός. Φεύγει. Και άμα δεν ανταποκρίθηκε. Ανταποκρίθηκε, κάθεσε και μπράβο του παιδιού που έχει πάνει στη ζωή σου. Φιλάκια, Βίκη, συγχαρητήρια για την εκπομπούλα σου. Ήθελε να μην έχω γκόμενο για να είμαι συνέχεια μαζί της. Φίλη μου. Ωραία, φίλη. Βραβείο διαχείρισης. Yes. Τα πλοκάμια του καταπολύνω. Ό,τι πιο εγωιστικό μπορεί να
Πραγματικά πολύ άσχημο. Έχω ακούσει από φίλους. Δεν είναι, το θεωρώ φυσιολογικό. Και κύριε παιδί μου, είναι λίγο θέμα ρεζίλιας, εγώ πιστεύω. Σίγουρα. Έτσι όχι να ανάψει το αίμα. Όχι να μπούμε ανάμεσα, γιατί η φιλιό θέλει όλους να τους φιλώνει. Φιλιών. Φιλάκι. Επειδή βρήκε στο Among Us την πρώην του και είπε να πιάσει κουβέντα. Θέλω να πω ότι το Among Us να το κατεβάζετε στο κινητό σας, αλλά να είστε σίγουροι ότι τα τέρια σας το κατεβάζουν και παίζουν μαζί σας. Και έτσι έχετε τον έλεγχο. Αλλιώς δεν τους μαθαίνετε νέα παιχνίδια. Είναι πολύ απλό. Ναι, αλλά μπορεί να μην είστε όλη μέρα μαζί και να παίζει να μην το ξέρει. Νοικιάζει σπίτι. Για το Among Us. Λοιπόν, λέει εδώ η φίλη, πήρε τηλέφωνο η πρώην του Νιν και είπε, έχω χαθεί, έλα να με πάρεις. Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Και εγώ θα σου πω ότι... Έλα πάρε με από εδώ. Θα σου πω ότι μου έχει συμβεί εμένα. Για πες. Έχει πάρει η πρώην του και του έχει πει πως είναι στο σπίτι και δεν μπορεί να ανασάνει και να πάει από εκεί και πήγε από εκεί και ήταν μια χαρά. Ποιος. Και του λέγε, δεν μπορώ να πνεύσω, έλα γρήγορα. Επειδή τώρα αυτό να είναι έτσι ακόμα ή χωρισμός, δεν ξέρω, μάλλον χωρισμός, επειδή δεν με ήθελε η μάνα του. Επειδή έτρωγε πολύ παγωτό, την χώρισε. Το στείλανε τώρα. Τι σε νοιάζει, ρε! Λα Χριστέ και Παναγία. Προχωράμε. Μου είπε πως δεν μπορεί να κοιμηθεί σπίτι μου γιατί δεν είχε πιτζάμες. Γιατί δεν του δίνεις δικές σου. Το λέει κορίτσι έτσι, πως το αγόρι δεν είχε πιτζάμες που ξέρω. Α, στη φίλη του ήξερε να κοιμάται χωρίς αυτές, έχει συνεχίσει και έχει πει. Α, πολύ φίλη του πρέπει να ήταν. Okay. Χωρισμός ή τσακωμός, γιατί μου λούταρε τα κουτιά στο PUBG. Αυτό όχι απλά αιτία χωρισμού, μπουνιά, μπλοκ και διαγραφή από το κινητό του την εφαρμογή του PUBG. Χωρισμός γιατί δεν ήθελε να δούμε μαζί Νικολούλη επειδή φοβόταν. Τι φοβόταν. Το λέει η κοπέλα έτσι και φοβόταν τα γόρη. Τι φοβόταν. Ρε φίλε, κι εγώ φοβάμαι την Νικολούλη. Γιατί. Ρε φίλε, είναι βράδυ. Δηλαδή, άμα είσαι και μόνη. Εντάξει, παίζει με παρέα δεν τη φοβάμαι, αλλά μόνη μου. Βάζει τη μουσική του thriller. Αυτό και είναι όλα τα γεγονότα στενάχρονα. Δηλαδή, εξαφανίζονται οι άνθρωποι. Δεν θα φοβηθώ, μην εξαφανιστώ αύριο. Όχι. Ναι. Προχωράμε. Μου πετούσε αυγά στο μπαλκόνι όταν ήταν να βγω βόλτα. Δεν γίνεται. Ο κόσμος. Δεν είναι καλά. Κάπου το έχουμε χάσει. Δηλαδή, σκέψω εγώ τώρα να ετοιμάζω με καιρό και μου έρθει να βγω έτσι. Ναι. Ελπίζω στο μοντάζ να έχει να σπάω εγώ εδώ στο σπάρ. Την πείραζα, λέει, και νευρίασε και με χώρισε. Κοίτα, ανάλογος πως την πείραζε. Άμα ήταν την πείραζα, μπουνίδια σφαλιάρε, εντάξει, εγώ θα σε χώριζα. Άμα ήταν ρε παιδί μου, την πείραζα. Μουτσου, μουτσου. Εντάξει, ακραίο, ξέρω εγώ. Του είπα, θέλω να χωρίσουμε. Το πήρε πολύ άσχημα. Πήγε να με χτυπήσει και τελικά τη έφαγε. Συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Κοίταξε. Καλά έκανε. Εγώ είμαι κατά τη βία και από τι δύο πλευρέ. Καλά, ναι, άλλο που κάνω. Αλλά εφόσον πήγε να τη χτυπήσει, καλά έκανε και αμήνθηκε. Ναι, από αυτή την άποψη. Αλλά όχι και να το επικροτήσω. Εντάξει. Τέλος πάντων. Μετά από 4 χρόνια σχέσης, της λέει ότι είναι μαζί της επειδή έχει πλάκ. Δεν έχω ρε παιδιά, εγώ δηλαδή... να πω κάτι. Δεν έχω 4 χρόνια σχέσης, έχεις πλάκα. 4 χρόνια σχέσης. Αγάπη, ζωή μου. Έχεις πολύ πλάκα. Αυτό το βίντεο τελειώνει εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχατε. Και παρακολουθήσατε όσοι το παρακολουθήσατε. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like, ένα subscribe, καμπανάκι και αφήστε μας και κάτω τα σχόλια. Κάντε μας και follow στο Instagram για να συμμετέχετε και αυτό, εσείς. Γιατί θα ανεβάζουμε και άλλα τέτοια.
Και άμα πηγαίνουν και καλά, θα βάζουμε και διάφορα parts. Επίσης, μπορείτε να ακολουθήσετε και εμάς τους προσωπικούς μας λογαριασμούς που ενημερώνουμε στο mail ότι τώρα σας ζητάμε αυτό. Ακριβώς. Και πηγαίνετε και γράφετε. Οπότε, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!